Κυρία Καραγιάννη, πόσο σημαντικό είναι ο ασθενής, αλλά και όχι μόνο ο ασθενής, ο απλός άνθρωπος, να μάθει και να γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει τον ζαχαρόδη διαβήτη? Θίγεται ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της εκπαίδευσης. Ουσιαστικά η εκπαίδευση θεωρείται η αρχή της θεραπείας του διαβήτη. Τι εννοούμε όταν λέμε εκπαίδευση? Εννοούμε ένα σύνολο δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων. Σε μια χρόνια νόσα το διαβήτη, αυτό παίζει πάρα πολύ ρόλο στον όλο χειρισμό του. Ο ασθενής μαθαίνει την παθοφυσιολογία περίπου, όσο μπορεί βέβαια, της νόσου του και μαθαίνει και τον τρόπο δράσης των φαρμάκων ή της ινσουλίνης. Έχει αποδειχθεί ότι οι ασθενείς οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι όσον αφορά την νόσο τους, έχουν λιγότερες νοσηλίες στο νοσοκομείο, πράγμα πολύ σημαντικό, έχουν καλύτερη μεταβολική ρύθμιση και λιγότερες επιπλοκές. Οπότε πρέπει να αρχίζουμε αλλά και να συνεχίζουμε την εκπαίδευση διαβίου, διότι μπορεί στην αρχή ο ασθενής να μην είναι επιδεκτικός. Θα πρέπει να προσπαθούμε και να συνεχίζουμε να τον εκπαιδεύουμε όσο τον βλέπουμε. Είναι καλύτερο αυτό να γίνεται από ομάδα βέβαια, από επαγγελματίες υγείας, από ψυχολόγους, ποδιάτρους. Στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο αυτό, μιλάμε για την ιδανική κατάσταση. Πάντως και με την ατομική σχέση γιατρού και ασθενούς, εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί. Και βεβαίως αυτό εντάσσεται και μέσα στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης της Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω, ότι σε όλες μας τις εκδηλώσεις, και κορυφαία είναι το συνέδριο που διεξάγεται τώρα, υπάρχει πάντα η μερίδα για το κοινό, όπου καταξιωμένοι επιστήμονες μιλούν εκλαϊκευμένα για τα προβλήματα του διαβητικού ασθενή. Άρα λοιπόν θα έχουμε έναν πολύ ενδιαφέρον επίσης περίπατο αμέσως μετά την ημερίδα για το κοινό. Είναι λοιπόν η ημερίδα την Κυριακή και θα ακολουθήσει ένας περίπατος ο οποίος είναι συμβολικός για να σηματοδοτήσει το ρόλο της άσκησης στο διαβήτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.